Τώρα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω τον ιδρυτή της δημιουργίας ξανά, τον Θάνο Τζίμερο. Θα ήθελα να μου επιτρέψει ο Θάνος να μην δώσω ένα βιογραφικό του, αλλά να πω δύο λόγια δικά μου, αν μου επιτρέπεις, Θάνο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν τον άκουσα για πρώτη φορά, δεν θα ήταν υπερβολή να σας πω ότι έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Γιατί φαντάζομαι ότι σαν και εμένα, όλοι αναρωτιόσαστε αν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει ένας άνθρωπος καθαρός, αλλά και καλλιεργημένος ταυτόχρονα. Ένας άνθρωπος έξυπνος, αλλά και γενναίος ταυτόχρονα. Ένας άνθρωπος αρκετά ικανός, ναι, αρκετά δυνατός, που θα ήταν δυνατό να τα βάλει πέρα με αυτό το τόσο άθλιο ελεηνό καθεστώς που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή στην Ελλάδα. Λοιπόν, πίστευα ότι κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν ποτέ να υπάρξει. Έντιμοι άνθρωποι, λέω, στην πολιτική. Αυτό είναι αδιανόητο. Οι περισσότεροι πολιτικοί, αυτό που ακούμε από αυτούς, είναι το φουσκωμένο τους εγώ να μιλάει. Μονίμως το φουσκωμένο τους εγώ. Ξέρετε, δεν χρειάζεται καν να τους ακούσεις να μιλάνε. Βλέπετε και πώς είναι στημένοι. Είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται, κάπως έτσι περπατάνε. Το έχετε δει, πιστεύω, είμαι σίγουρη. Μέχρι λοιπόν που άκουσα τον Θάνο να μιλάει και συγκινήθηκα βαθύτατα. Και θα τον ακούσετε κι εσείς τώρα και θα κρίνετε μόνοι σας. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει και λέει αυτό που σκέφτεται. Ο λόγος του δεν είναι μία βιτρίνα. Το νιώσα και ξέρω ότι θα τον νιώσετε κι εσείς τώρα. Είναι ένας πολίτης που αγανάκτησε τόσο, ένας εργαζόμενος, αυτοδημιούργητος πολίτης, που αγανάκτησε τόσο, που σκέφτηκε ότι δεν ήταν δυνατόν να περιοριστεί στην αγανάκτησή του. Οπότε, αντέδρασε. Πώς? Με πράξεις και προτάσεις, που στα δικά μου αυτιά ακούγονται προτάσεις λογικές, δίκαιες, προτάσεις οι οποίες θα είναι λειτουργικές, είναι σωστές και άρα θα είναι και αποτελεσματικές. Για να ξαναδημιουργήσουμε όλοι μαζί μία Ελλάδα για την οποία θα είμαστε όλοι υπερήφανοι και που δεν θα διώχνει τα παιδιά μας έξω. Αλλά τα δικά μου πολλά λόγια είναι φτώχεια, κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τζίμερος. Σας ευχαριστώ που αφιερώσατε αυτό το βράδυ για να έρθετε μαζί μας. Είμαι πολύ συγκινημένος βλέποντας πως μια κίνηση παρόμοια σαν και αυτή που έκανε ο Περικλής, δηλαδή να αποφασίσω να βγω μπροστά ως αυτοσχέδιο τροχονόμος και να πω ότι το φρακάρισμα κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα έπρεπε να σταματήσει, έχει τέτοια ανταπόκριση. Είμαι βαθιά συγκινημένος, αλήθεια. Πολλά χρόνια ήμουν δάσκαλος, δίδασκα μουσική και εδώ και στο εξωτερικό και η μεγαλύτερη χαρά ενός δασκάλου είναι να βλέπει οι μαθητές του να τον ξεπερνούν. Σήμερα αισθάνθηκα ότι στη δημιουργία ξανά αυτό γίνεται. Καμάρωσα τους συντρόφους, τους δημιουργούς, ανθρώπους που τους έχω δει 3-4 φορές μόνο, αλλά έχουμε μια βαθιά συγγένεια. Σαν να είμαστε αδέρφια τόσα χρόνια, αλλά δεν το ξέραμε. Γιατί ήμασταν ο καθένας κρυμμένος εκεί που προσπαθούσε να αποφύγει τη βαρβαρότητα αυτού που ονομάζαμε πολιτικό σκηνικό. Και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε νησίδες ποιότητας στη ζωή μας. Αυτές σαρώθηκαν από το κομματικό κράτος και καιρός είναι να κάνουμε την αντεπίθεσή μας. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές, φαίνεται, αν και αυτές οι εκλογές είναι λιγάκι εκλογές αντικατοπτρισμός. Γίνονται πάντα σε 2 μήνες. Άκουγα τώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο κάποιον πολιτικό να μιλάει για τις εκλογές και να λέει το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτή τη λέξη, την έχω ακούσει πολλές φορές. Είναι ωραία έτσι, γεμίζει το στόμα, το διακύβευμα. Βέβαια, επειδή είναι ανελλήνιστη
δεν ξέρουν ότι διακύβευμα, το διακύβευμα προέρχεται από το διακυβεύω και κυβεύω θα πήρυχνω τα ζάρια. Άρα διακύβευμα είναι κάτι που είναι επικίνδυνο, ρυψοκίνδυνο. Δηλαδή διακινδυνεύω όταν διακυβεύω κάτι. Χωρίς λοιπόν να ξέρουν, λένε το σωστό ρήμα για αυτές τις εκλογές. Διότι παίζονται ζάρια στην πλάτη μας, στην επόμενη, στο μέλλον μας, στο τι θα συμβεί από εδώ και μπρος. Δεν θα αφήσουμε να παίξουν άλλα ζάρια στη ζωή μας. Είναι καιρός να πάρουμε την τύχη στα χέρια μας εμείς οι πολίτες, οι οποίοι απήχαν από το πολιτικό σκηνικό, όχι επειδή δεν είχαν πολιτική σκέψη, αλλά αντιθέτως επειδή είχα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Είμαι πρόθυμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Εμείς κάναμε αυτή την κίνηση γιατί δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αλλιώς. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε αν δεν την κάναμε. Φυσικά έχουμε στόχο. Δεν την κάναμε μόνο ως μια, ας πούμε, κίνηση προσωπικής εκτόνωσης ή διαμαρτυρίας. Και ο στόχος είναι να μπούμε στη Βουλή. Αναπτυσσόμαστε με γεωμετρική πρόοδο, ειδικά τον τελευταίο καιρό. Ο χρόνος είναι λίγος. Πάντα τις εκλογές, τα κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση τις είχαν ως ένα όπλο ευνηδιασμού. Και αυτό δείχνει την εκτίμηση που έχουν στην πολιτική λειτουργία. Δηλαδή, η πιο κομβική, ας πούμε, μέρα της πολιτικής ζωής, η πιο ιερή μέρα της πολιτικής ζωής, που ο κόσμος δείχνει την εμπιστοσύνη του στους εκπροσώπους του, είναι ακόμα ένα παιχνίδι σε ένα εσχρό μεγαλύτερο παιχνίδι, το οποίο είναι «θα σου τη φέρω, θα μου τη φέρεις, θα σε ρίξω, θα με ρίξεις». Εμείς γι' αυτό είπαμε ότι οι εκλογές θα πρέπει να γίνονται σταθερή ημερομηνία, ας πούμε την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου κάθε 4 χρόνια. Να ξέρουμε ότι τότε θα γίνουν εκλογές. Και να σταματήσει αυτό το παιχνίδι της εκλογολογίας που στην Ελλάδα ξεκινάει μερικούς μήνες μετά τις εκλογές. Πιστεύω ότι θα μπούμε στη Βουλή, αλλά πιστεύω ότι πάνω απ' όλα θα κάνουμε εντονότατη την παρουσία της άλλης Ελλάδας. Ξέρετε, ο Μακιαβέλη έλεγε ότι ένας μεταρρυθμιστής συνήθως έχει εχθρούς αυτούς οι οποίοι ευνοούνται από το καθεστώς που προσπαθεί να μεταρρυθμίσει και αδιάφορους έως χλιαρά υποστηρικτές αυτούς οι οποίοι θα ωφεληθούν από το καθεστώς που θα έρθει αλλά δεν το ξέρουν. Επομένως ξεκινάμε με τα χαρτιά μας αδύνατα, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα βάλουμε τάξη στην κυκλοφορική συμφόρηση. Ίσως λίγο αργότερα από όσο κατάφερε να βάλει ο Περικλής, δηλαδή μπορεί να μας πάρει μερικούς μήνες, αλλά θα βάλω. Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα οι θέσεις μας για την υγεία και δεν έχουν αναρτηθεί επίσης θέσεις για 2-3 άλλα μείζωνα θέματα της ελληνικής πραγματικότητας, όπως είναι το μεταναστευτικό, για παράδειγμα. Και αυτό οφείλεται στο ότι επειδή αναπτυχθήκαμε και αναπτυσσόμαστε πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχουμε προφτάσει να κάνουμε την τελική επεξεργασία. Δηλαδή, οι θέσεις υπάρχουν. Αν μπείτε στο φόρουμ του site, θα δείτε ότι έχουν διατυπωθεί οι θέσεις μέσα από θεματικούς τομείς με ανθρώπους που έχουν σχέση με την υγεία, είτε ως γιατροί, είτε ως επαγγελματίες της υγείας γενικότερα. Και αν κάνετε λίγο υπομονή, έτσι 3-4 μέρες, θα βρείτε τις πλήρεις θέσεις μας. Ωστόσο, έτσι να πω ένα πλαίσιο αρχών, δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό στην υγεία. Θα εφαρμόσουμε συστήματα που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και έχουν πετύχει. Δηλαδή, ένα μέσο κόστος, ας πούμε, μιας επέμβασης είναι αυτό. Το κράτος πληρώνει το νοσοκομείο αυτό ή αυτή την επέμβαση. Και πληρώνεται το νοσοκομείο για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει και εάν μπορεί να τα καταφέρει με αυτό το ποσό, έχει καλώς. Εάν δεν μπορεί, θα πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές στο νοσοκομείο, στη διοίκησή του, στην οργάνωσή του, στα πάντα. Διότι δεν είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να μπορεί να κοστολογεί, ας πούμε, ή να φέρνει σε πέρας μια επέμβαση με, ξέρω εγώ, 2.000 ευρώ και εμείς να χρειαζόμαστε 5.000 ευρώ. Στο θέμα, είναι αρκετά τα θέματα της υγείας, γι' αυτό
δεν θα μπορούσα να το αναπτύξω όλο το θέμα, αλλά να σας πω μόνο τη θέση μας στο θέμα των γενοσίμων φαρμάκων ή των πρωτοτύπων που απασχολούν αρκετά την επικαιρότητα. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ καλά και είναι αυτό που θα λέγαμε αντίγραφα των πρωτοτύπων φαρμάκων. Και συνήθως οι γιατροί συνταγογραφούν φάρμακα που είναι ακριβότερα για λόγους που δεν έχουν να κάνουν βέβαια με το πρόβλημα της υγείας των ασθενών. Η λύση που προτείνεται από το Υπουργείο Υγείας είναι το άλλο λάθος. Δηλαδή να συνταγογραφείται το φάρμακο με τη δραστική του οσία και ο φαρμακοποιός να είναι εκείνος ο οποίος να δίνει το αντίστοιχο φάρμακο στον ασθενή. Η κοινή λογική λέει ότι εάν έρθει στο φαρμακείο μια συνταγή που να λέει, ξέρω εγώ, συμβαστατίνη ή εσομεπραζόλη ή βιλταγλυπτίνη, ο φαρμακοποιός ξέρει ποια φάρμακα έχουν αυτή την ουσία, ξέρει ποιες είναι οι τιμές τους. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα software προηγουμένως που να δίδεται σε όλους τους φαρμακοποιούς που να μπορούν να βρίσκουν το αντίστοιχο φάρμακο. Δεν υπάρχει αυτό, δεν έγινε, αλλά αν θέλουμε τη διαφθορά να την χτυπήσουμε, δεν την χτυπάμε μεταφέροντας το κέντρο απόφασης από τον γιατρό στο φαρμακοποιό. Γιατί εάν δεχθούμε ότι ο γιατρός μπορεί να χρηματιστεί για να προτείνει ένα συγκεκριμένο φάρμακο, με τον ίδιο τρόπο μπορεί να χρηματιστεί και ο φαρμακοποιός για να προτείνει αυτό το φάρμακο όταν έχει αυτή τη δραστική. Ο γιατρός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη συνταγογράφησή του. Το κράτος όμως καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσό και ο γιατρός σε συνεργασία με τον ασθενή, μιλάμε για φάρμακα κοινής χρήσης και όχι για φάρμακα ακριβά που αφορούν χημειοθεραπείες ή ξέρω εγώ, ειδικές θεραπείες, σπάνια νοσήματα κλπ. Και ο γιατρός σε συνεργασία με τον ασθενή μπορεί να καταλήξουν στο ποιο φάρμακο θα πάρει ο ασθενής. Δηλαδή, είπα τη συμβαστατίνη, εν πάση περιπτώσει, για προστασία από την υπερχοληστερολεμία, που μπορεί να είναι ένα φάρμακο που κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε. Αν θέλει ο ασθενής, μπορεί να πάρει το φάρμακο των 8 ευρώ. Θα καλύψει τη διαφορά. Ωστόσο, σε αυτά τα φάρμακα, συνήθως, το 99% των περιπτώσεων καλύπτονται από τα, ας πούμε, από τα οικονομικά φάρμακα. Όμως, ξαναλέω, επειδή το θέμα της υγείας είναι σύνθετο και επειδή το έχουν επεξεργαστεί επαΐονται στον χώρο της υγείας, ζητώ την κατανόησή σας και την υπομονή σας μερικές μέρες για να δείτε τις πλήρες θέσεις. Θάνο, μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ, μια μικρή παρέμβαση. Γιατρέ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σταθώ στην ερώτησή σας, γιατί την έχω ακούσει πολλές φορές, θέσεις για την υγεία. Να σταθώ πρώτα στις θέσεις. Θέσεις έχουν όλα τα κόμματα. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα του τις ίδιες θέσεις από το 2009. Είναι τόσο καλές που δεν τις έχουν αλλάξει καν. Ετοιμάζονται να κατέβουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με τις ίδιες θέσεις από το 2009. Όχι. Τις έχουν αφήσει όπως είναι, ακριβώς. Το θέμα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο οι θέσεις. Είναι ποιος θα τα κάνει, ποιος έχει τη θέληση να τα κάνει. Και θα έρθω και στο δεύτερο, υγεία, γιατρέ. Είναι σύνηθες το φαινόμενο όταν θέλουμε να φτιάξουμε θέσεις για ένα θέμα να καλούμε τους ειδικούς. Ποιος είναι ο ειδικός για την υγεία, θα σας ρωτήσω. Ο γιατρός ή ο ασθενής. Και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά. Ο ασθενής δεν έχει λόγο. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ρωτήσετε τον ασθενή ποια είναι η θέση του για την υγεία. Το φορολογούμενο τον έχουμε ρωτήσει ποτέ ποια είναι η θέση του για την υγεία. Που την πληρώνει τη δωρεάν υγεία δύο φορές. Πληρώνει την εφορία και μετά πληρώνει και το ιδιωτικό νοσοκομείο, το ιδιωτικό μεευτήριο, τον ιδιώτη γιατρό, τον ιδιώτη οδοντίατρο, τα πάντα. Ως ένα σχόλιο στο σχόλιο του Γιώργου του Δελικούρα, θα ήθελα να πω ότι κατανοώ την επιθυμία σας και τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες θέσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις εκλογές αναμετρώνται δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα της δημιουργίας και η Ελλάδα της διαφθοράς. Εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή είναι ότι ξέρουμε τι ξέρουμε και ξέρουμε τι δεν ξέρουμε.
και θεωρώ ότι η γνώση της άγνοιας είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει αποτελέσματα περισσότερο από τη σκέτη γνώση. Διότι τα προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι τόσο σύνθετα που δεν λύνονται με έναν σοφό εγκέφαλο ή με 10 σοφούς εγκεφάλους. Λύνονται με συνεργασία των πολιτικών και του πολίτη, με την επανενεργοποίηση του ρόλου του υπεύθυνου πολίτη, κάτι που δεν υπήρχε ποτέ στην πολιτική σκηνή. Συνήθως οι πολιτικοί κατήχαν την απόλυτη αλήθεια και οι πολίτες έπρεπε να ακούνε και κάθε 4 χρόνια, ας πούμε, να επιβεβαιώνουν ή κάθε 2 χρόνια να επιβεβαιώνουν ή να διαμαρτύρονται. Εμείς λέμε ότι θα ουσιαστικά, πέρα από τις θέσεις μας, το πρώτιστο μέλημά μας είναι να εγκαθιδρύσουμε έναν καινούριο πολιτικό πολιτισμό. Έναν πολιτισμό που θα μας μάθει να συζητάμε, να καταλήγουμε σε συμπεράσματα, να διαφωνούμε, να βρίσκουμε κοινά σημεία, σημεία επαφής και να καταλήγουμε σε κάτι το οποίο στο τέλος θα το σεβόμαστε και αυτοί που συμφωνούσαν αρχικά και αυτοί που διαφωνούσαν. Πράγματα αυτονόητα, τα οποία δεν έγιναν ποτέ στην ελληνική πολιτική σκηνή. Είναι τόσο συνηθισμένο αυτός ο οποίος δεν του περνάει, ας πούμε, το δικό του να κηρύσει σε ανυπακοή και σε απειθαρχία, που όταν καμιά φορά τα κόμματα συμφωνούν σε κάτι, όπως π.χ. στο νομοσχέδιο για την παιδεία, που ψηφίστηκε και τώρα πάει να ξεψηφιστεί, να μας φαίνεται περίπου σαν ένα αξιοσημείο, το αξιοπερίεργο γεγονός. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπαίνοντας στη Βουλή θα αποδείξουμε πώς μπορούν να γίνουν συζητήσεις και να καταλήγουν οι πολιτικοί σε συμπεράσματα και σε αποφάσεις με γνώμονα όχι τον αυθύρο τον αντίπαλο να γκρεμίσω αυτό που έκανε για να έρθω εγώ στη θέση του να βάλω χέρι στο δημόσιο κορβανά, αλλά να βρούμε θέσεις πραγματικές σε συγκεκριμένα και υπαρκτά προβλήματα. Σίγουρα δεν μιλάμε για γιγαντοαφίσεις. Με φαντάζεστε σε μια γιγαντοαφίσα στην Κηφισίας να κοιτάω το μέλλον, έτσι, με αυτό το βλέμμα το σίγουρο. Δηλαδή, κάθε φορά τα προηγούμενα χρόνια που έβλεπα αυτές τις αφίσες, έλεγα, μα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αίσθηση του γελίου. Δεν αντιλαμβάνονται πόσο κακόγουστο είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν θα τα κάνουμε αυτά από άποψη, αλλά και επειδή κοστίζουν. Όχι ότι αν είχαμε χρήματα θα τα κάναμε. Δεν θα τα κάναμε. Αλλά τώρα δεν έχουμε κιόλας και αυτό είναι μια διπλή προστασία. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Να είναι καλά το παλικάρι που έφτιαξε το Facebook. Είδατε, από το Wall έγινε η δουλειά. Ναι. Επειδή είναι άμεσο και επειδή είναι φθηνό. Αυτά έχουν κάποιο χρόνο. Δηλαδή, αν είχαμε τα 33 εκατομμύρια που σπατάλησε το ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές, θα σχηματίζαμε κυβέρνηση. Αλήθεια. Υπήρξε η πρώτη δημοσκόπηση που μας ανέφερε επώνυμα, μας δίνει 0,7 και 0,7 για 3 μήνες ζωή. Νομίζω ότι είναι καθόλου αμεληταίο. Και το περίεργο είναι το εξής. Σε όλα τα άλλα κόμματα υπάρχουν μία στήλη με τρεις, ας πούμε, έτσι, φάσεις. Αυτοί που δεν ξέρουν ή δεν απαντούν για το συγκεκριμένο κόμμα, αυτοί που το ξέρουν αλλά δεν το γουστάρουν και αυτοί που θα το ψηφίσουν. Σε εμάς υπάρχουν δύο. Αυτοί που δεν μας ξέρουν και αυτοί που θα μας ψηφίσουν. Δηλαδή, όσοι μας ξέρουν θα μας ψηφίσουν. Η προσπάθεια είναι τώρα να εξαπλωθούμε όσο γίνεται περισσότερο και όσο γίνεται γρηγορότερα. Εδώ ζητάμε την επαγγελματική σας βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό? Ερασιτεχνική βοήθεια είναι κάποια στιγμή να πάτε σπίτι και να πείτε «Α, να πάρω τηλέφωνο και αυτόν τον ξάδελφο να του πω για τη δημιουργία». Επαγγελματική βοήθεια είναι όταν πάτε, ας πούμε, σήμερα ή αύριο το πρωί ή τέλος πάντων κάποια στιγμή που θα κρίνετε, να ανοίξετε την ατζέντα, να πάρετε με τη σειρά όλους τους ανθρώπους που ξέρετε, που φαντάζεστε ότι σκέφτονται τα ίδια πράγματα ή τέλος πάντων που δεν φαντάζεστε, αλλά σας το πούν οι ίδιοι, και να τους παραπέμψετε στο site ή να κρατήσετε τα τηλέφωνά σας και να πάρετε τηλέφωνο σε εμάς στο 211-856-65, το λέω αργά αν θέλετε να το σημειώσετε, αν θέλετε το ξαναλέω,
211-856-65 και να ρωτήσετε πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε επαφή με την οργανωτική δομή της δημιουργίας. Όπως βλέπετε, κάνουμε ομιλίες εδώ. Την Κυριακή θα κάνουμε στο Intercontinental μια μεγάλη παρουσίαση. Θα πάμε κι αλλού. Θα αρχίσουμε να μιλάμε και στις γειτονιές της Αθήνας. Αυτά γίνονται στόμα με στόμα. Και επειδή είμαι άνθρωπος της επικοινωνίας, έχω τον, ας πούμε, τον κακό ρόλο του διαφημιστή. Είναι ένα παρεξηγημένο επάγγελμα, αλλά όχι τόσο παρεξηγημένο. Και η δικιά μου συντεχνία φταίει για πολλά πράγματα που υπάρχουν στην Ελλάδα σήμερα. Θέλω να σας πω ότι η πιο δυνατή διαφήμιση είναι αυτό που λέμε word of mouth. Στόμα με στόμα. Άλλο πράγμα να δεις ένα spot όπου ξέρεις ότι κάποιος προσπαθεί να σου πουλήσει το προϊόν και άλλο πράγμα να σε πάρει τηλέφωνο ο φίλος σου και να σου συστήσει κάτι επειδή το είδε και το αγάπησε. Να πω κάτι ένα λεπτό, να σας υπενθυμίσω. Συγγνώμη, το τηλέφωνο είναι 211-800-56-65. Έχει μια συμμετρικότητα. Ήθελα να σας πω ότι όποιος θέλει να γίνει μέλος, υπάρχει γραφείο στο βάθος. Μπορείτε να γίνετε μέλος και επίσης μπορείτε να πάρετε φυλάδια που γράφουν τα νούμερα του τηλεφωνικά. Εντάξει, ευχαριστώ. Γεια σας. Κωνσταντινούς Κορίκης. Θα καθίσω μάλλον. Είμαι στην ομάδα επικοινωνίας και δικτύωσης κοινωνικών δικτύων της δημιουργίας ξανά και του ίντερνετ και της τεχνολογίας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι τι κάνουμε εμείς, αλλά εμείς είμαστε εσείς, είμαστε όλοι μαζί. Άρα δεν είναι τι κάνουμε εμείς σαν δημιουργία ξανά, αλλά τι κάνετε εσείς. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ένα φυλάδιο, τυπώστε το φυλάδιο, υπάρχει στην ιστοσελίδα, και δώστε το σε έναν φίλο σας. Οργανώστε μία βραδιά δημιουργίας ξανά. Έχουμε ένα κανάλι στο YouTube. Μπορείτε να βάλετε, να παίξουν όλα τα βίντεο όπου οι συνεντεύξεις του Θάνου του Τζίμερου, οι συνεντεύξεις του Γιάννη του Σιάτρα κτλ. Οργανώστε λοιπόν μία βραδιά, την Παρασκευή, το Σάββατο. Βάλτε τον υπολογιστή, συνδέστε τον στην τηλεόραση. Φωνάχτε τη γιαγιά, τον παππού, τη θεία, το θείο, όλα αυτά τα άτομα τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Και κάντε μία βραδιά δημιουργίας ξανά. Οπότε προσπαθούμε όλοι να χρησιμοποιήσουμε την κοινή λογική να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα με τηλέφωνο, με περιστέρι, με το λόγο, με οτιδήποτε. Άρα, να επαναλάβω, το θέμα είναι τι κάνουμε όλοι μας, όχι τι κάνετε και πώς θα το διαδώσετε το μήνυμα εσείς. Σας ευχαριστώ. Η δημιουργία είστε εσείς, είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι. Δηλαδή δεν περιμέναμε ότι θα έχει αυτή την εξάπλωση, σας λέω αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Τα είπαν οι προλαλήσαντες. Δηλαδή το ένα σημαντικότερο βαρύδι είναι το κράτος. Όλα τα άλλα είναι φυσική συνέπεια. Το κράτος το οποίο μπαίνει παντού και εκμαυλίζει τα πάντα. Κυρίως αυτός ο εκμαυλισμός ξεκίνησε από την παιδεία. Η παιδεία ήταν αυτή που χρεοκόπησε πρώτα και όταν σε ένα κράτος χρεοκοπεί η παιδεία, όλες οι άλλες χρεοκοπίες να είστε σίγουροι ότι θα επακολουθήσουν, όπως συνέβη. Και των αξιών και της οικονομίας και των αρχών και των κοινωνικών σχέσεων. Θεωρούμε λοιπόν ότι το κράτος θα πρέπει όχι να μερεμετιαστεί, αλλά να επαναδομηθεί. Στην ουσία θα φτιάξουμε ένα παράλληλο κράτος υπηρεσία-υπηρεσία και θα καταργούμε το υπάρχον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όσοι έχουν ασχοληθεί με re-engineering επιχειρήσεων, ξέρουν ότι από ένα σημείο της λειτουργίας και ύστερα δεν ασχολείσαι με τους υπάρχοντες θεσμούς. Φτιάχνεις ένα καινούριο. Δεν ξέρουμε πόσοι δημόσιοι υπάλληλοι περισσεύουν. Ξέρουμε όμως πόσοι χρειάζονται σε ένα σύγχρονο, ευνομούμενο κράτος που θα χρησιμοποιεί την πληροφορική κατά κόρον. Γιατί να μην τη χρησιμοποιούμε. Το κράτος αποφεύγει να χρησιμοποιεί την πληροφορική γιατί ξέρει ότι οι υπολογιστές δεν λαδώνονται. Άρα. Δεν έχουν γρανάζια. Ναι, δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ένα ας πούμε αναπτυξιακό νομοσχέδιο είναι ένα απλό φορολογικό νομοσχέδιο. Ένα νομοσχέδιο, ένα φορολογικό περιβάλλον το οποίο θα είναι σταθερό. Να ξέρεις πού θα επενδύσεις. Να ξέρεις πόσο χρόνο θα σου πάρει. Και επειδή αρκετά συζητιέται, ας πούμε, ο κατώτατος μισθός και είναι ένα θέμα που το σκέφτεστε και μου το έχουν πει πάρα πολύ ποια είναι η άποψή σας για τον κατώτατο μισθό, θα σας πω ότι
Όταν υπάρχουν 1.200.000 άνεργοι, έλκουν τους μισθούς προς τα κάτω. Δεν υπάρχει οικονομία στον κόσμο με τόσο μεγάλο ποσοστό ανεργίας, η οποία να μην έχει πρόβλημα, ας πούμε, μισθολογικού κόστους. Αλλά το σημαντικό σε μια επένδυση, και όσοι έχουν κάνει κάποια φορά στη ζωή τους business plan ή όσοι συνηθίζουν να κάνουν, ξέρετε ότι δεν είναι το κόστος των παραμέτρων, είναι ο χρόνος. Επενδύσεις γίνονται και στα κράτη με υψηλό εργατικό κόστος, επενδύσεις γίνονται και στα κράτη με χαμηλό. Εκεί μπορεί να μην γίνονται κιόλας, όπως ακούσαμε τον πρόεδρο της Βουλγαρίας να λέει, διότι δεν είναι μόνο το κόστος. Μπορεί να είναι η μαφία που αναπτύσσεται σιγά-σιγά ή που είχε αναπτυχθεί αμέσως μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ο επενδυτής, είτε είναι ένας μεγάλο επενδυτής, και έχω να σας διηγηθώ άπειρες τέτοιες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι διεκτραγωδούν την επαφή τους με το ελληνικό δημόσιο, φύγαν τρέχοντας και προσπαθούν να ξαναρθούν. Ο επενδυτής λοιπόν είτε είναι ένας μεγάλο επενδυτής των πολλών δις, είτε είναι ένας απλός επαγγελματίας που θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να ξέρει συγκεκριμένα πράγματα. Και να μην ξεροσταλιάζει τις ουρές, ας πούμε, με όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Αλλά αυτά είναι αυτά που λέμε όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος νοήμων σε αυτόν τον κόσμο, ο οποίος να σκέφτεται κάτι διαφορετικό. Δεν γίνονται, όχι επειδή δεν ξέρουν να τα κάνουν. Δεν γίνονται επειδή η διαφθορά είναι μια βιομηχανία στην Ελλάδα, έχει στηθεί για να είναι διαφθορά. Δίνει πολλά λεφτά η διαφθορά σε όσους εμπλέκονται στο δημόσιο τομέα. Και να σας κάνω μια απλή, τώρα ξεφεύγω λίγο, αλλά επειδή άκουσα πριν και είναι από τα θέματα της επικαιρότητας, λέμε για επιχορηγήσεις της ΔΕΗ στους συνδικαλιστές. Και ρωτάει ο κοινός νους, ο συνδικαλιστής και ο εργοδότης δεν είναι εξ ορισμού δύο κοινωνικοί αντίπαλοι? Γιατί συνδικαλίζεται κάποιος? Για να αμυνθεί απέναντι στις αυθαιρεσίες, τις πιθανές αυθαιρεσίες του εργοδότη. Βεβαίως, όταν εργοδότης είναι το κράτος, το οποίο είναι ο εγγυητής και ο φορέας της νομιμότητας, σε ποιον θα πας να πεις το παραπονό σου, ας πούμε, εάν ο εργοδότης αυθαιρετεί? Συνδικαλισμός λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, ναι, τον καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας εργοδότης ο οποίος να κάνει κατάχρηση των εξουσιών του. Και, εν πάση περιπτώσει, ο εργαζόμενος είναι πιο αδύναμος κοινωνικά, γι' αυτό πρέπει να συνδικαλίζεται, να ενώνεται, καλό είναι αυτό, για να αμυνθεί μπροστά στον εργοδότη, ο οποίος είναι ο δυνατός. Αλλά στο κράτος, και πώς γίνεται ο εργοδότης να χρηματοδοτεί τον κοινωνικό του αντίπαλο? Αυτό μας ενοχλεί. Όταν μαθαίνουμε ότι διασπαθίστηκαν τόσα εκατομμύρια, μα στη βάση του και 1 ευρώ να έδινε ο εργοδότης στον συνδικαλιστή, είναι παράλογο. Είναι αντίθετο από τον ορισμό του τι σημαίνει συνδικαλισμός. Και μια που τώρα σε λίγο θα ξεκινήσουν και οι απεργίες, θα κάνουν τις γυμναστικές επιδείξεις οι παμετζίδες, θέλω να πω ότι όσο αυτονόητο είναι ότι κάποιος, αν θέλει να απεργήσει, πρέπει να μπορεί να απεργήσει, άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι αν κάποιος θέλει να εργαστεί, να μπορεί να εργαστεί. Ακούμε για περιφρούρηση της απεργίας, αλλά δεν ακούμε για περιφρούρηση της εργασίας. Γιατί αν πάει κάποιος να περιφρούρησει την εργασία, θα σκοτωθούν με τους περιφρουρητές της απεργίας. Και μόνο το ότι κάποιος μια απεργία χρειάζεται περιφρούρηση, δείχνει ότι είναι μια αδύναμη απεργία. Θα έπρεπε κανονικά η απεργία να είναι ένα φουντωμένο πράγμα. Γιατί να χρειαστεί περιφρούρηση? Αυτή λοιπόν είναι μια πράξη. Το έχω πει αρκετές φορές. Αλλά είναι επειδή κοστίζει αυτό δισεκατομμύρια σε μια οικονομία η οποία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και έρχονται τα παλικάρια με τα πανό, τα οποία δεν ανήκουν κιόλας στους συλλόγους, είναι οι επαγγελματίες νταβατζίδες του εργαζόμενου. Θα είδατε την ανακοίνωση των εργατών της Χαλιβουργίας Βόλου σχετικά με τη δράση του «Πάμε στο Βόλο», όπου ταξιδέψαν από την Αθήνα να τους επιβάλλουν να απεργήσουν, να τους επιβάλλουν και πλακωθήκαν οι εργαζόμενοι με τους θεωρητικά προστάτες τους του ΠΑΜΕ. Και νομίζω ότι κερδίσανε οι εργαζόμενοι σε αυτή την περίπτωση. Βεβαίως κερδίσανε. Επειδή λοιπόν αυτά σε λίγο θα τα δούμε και θα κοστίζουν πάρα πολλά και ο τουρισμός πάλι δεν θα έρθει και πάλι η Ελλάδα θα διασυρθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σαν μια αναξιόπιστη χώρα, θέλω να σας πω ότι εάν η δημιουργία ξανά αποκτήσει τη δύναμη, δεν υπάρχει περίπτωση να εμποδίσει κάποιος ένα πλοίο
να αποπλέψει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον μπουζουριάσουμε επί τόπου και θα τον πάμε αυτόφορο. Η εφαρμογή του νόμου δεν είναι φασισμός. Φασισμός είναι η κατάλυση του νόμου. Και όταν αφήνεις κοινό, όταν αφήνεις κενό νομοθεσίας και κενό εκτελεστικής εξουσίας, αυτό το κενό το καταλαμβάνει πάντα η ακροδεξιά. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης ξεκίνησε από λαϊκισμό, από οικονομική ανέχεια και κατέληξε στον Χίτλερ και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αρχίζει κάτι τέτοιο να γίνεται στην Ελλάδα. Το έχετε καταλάβει, το αισθάνεστε. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε να πάει παραπέρα. Είμαστε ένα κίνημα ανθρώπων πολιτισμένων, ανθρώπων που έχουν μεγάλη σχέση με την τέχνη, με την κουλτούρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όταν ο νόμος πρέπει να επιβληθεί, δεν θα επιβάλλεται. Και ο νόμος επιβάλλεται, συμπαθάτε με τη βία, όταν ο άλλος αντιστέκεται. Το κράτος και η αστυνομία, για να προστατεύουν την δημοκρατία, έχουμε συμφωνήσει να έχουν το μονοπόλιο της βίας. Αρκεί αυτό να το εξασκούν σωστά. Δεν κατάλαβα δηλαδή αυτόν τον υπουργό, ο οποίος είπε ότι θα προτιμούσα, για να μην σπάσουν κεφάλια, προτιμώ να σπάσουν τα μάρμαρα και να σπάσουν και να καούν και άνθρωποι βέβαια. Μπορούν να συλληφθούν αυτοί οι οποίοι καταλύουν την νομιμότητα χωρίς να σπάσουν κεφάλια. Είναι δουλειά της αστυνομίας να μάθει πώς συλλαμβάνει χωρίς να σπάζει αμέσως κεφάλια. Ένα σωρό τρόποι υπάρχουν. Αν δεν ξέρουν να μάθουν. Εάν μάθουν και δεν θέλουν να τους εφαρμόσουν, να βρούμε αυτούς που θέλουν να τους εφαρμόσουν. Αλλά αν χρειαστεί κάποια στιγμή να αντιμετωπιστεί ένας παράνομος με τη βία, όπως ένας κοινός ληστής, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό το πράγμα χτυπάει τα ευαίσθητα αντανακλαστικά των αριστερών δυνάμεων. Εγώ αισθάνομαι περισσότερο αριστερός, γιατί αισθάνομαι ότι η αριστερά είναι η δύναμη της καινοτομίας. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. Η αριστερά στην Ελλάδα ήταν η χειρότερη, η εσχρότερη συντήρηση που πολέμησε με λύσα κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Λυπάμαι, αλλά η απάντηση στο θέμα της λαθρομετανάστευσης πολύ απέχει από αυτό που θα χαρακτηρίζαμε λύση. Στη μηχανοργάνωση του δημοσίου, ας πούμε, τα πράγματα είναι εύκολα. Βάζεις μερικούς διομήδηδες σπινέλιδες και μέσα σε 6 μήνες στο κάνουν να πετάει. Αυτό είναι λύση. Στο θέμα της λαθρομετανάστευσης, λύση θα ήταν να έρθουμε στην πληθυσμιακή σύσταση της Ελλάδας του 1990. Αυτό είναι αδύνατο. Και είναι αδύνατο για τους εξής λόγους. Ο πιο βασικός είναι οι διεθνείς συνθήκες. Ένας λαθρομετανάστης, εάν πει ότι προέρχεται από εμπόλεμη περιοχή, αυτόματα μπορεί να πάρει να ζητήσει πολιτικό άσυλο. Έρχονται λοιπόν όλοι, χωρίς χαρτιά, και οι μεν εξασίας ορμόμενοι λένε ότι προέρχονται από το Αφγανιστάν, ενώ μπορεί να είναι από το Πακιστάν, ας πούμε, ή από την Ινδία. Οι δε εξ Αφρικής λένε ότι έρχονται από τη Σομαλία, οι περισσότεροι, γιατί εκεί είναι εμπόλεμες περιοχές. Άρα το κράτος δεν ξέρει ούτε ποιος είναι αυτός που έχει μπροστά του και είναι υποχρεωμένο να ψάξει να βρει ποιος είναι, ακόμα και αν η νομοθεσία ακολουθιόταν με τον τρόπο που προβλέπεται. Γιατί δεν γίνεται αυτό. Στην ουσία τους δίνουν ένα χαρτί και τους λένε σε ένα μήνα να καταλήψει τη χώρα και αυτοί έρχονται στην Αθήνα. Ακόμα και αν γινόταν αυτό λοιπόν, θα υπήρχαν αυτά τα δύο μεγάλα προβλήματα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι και δεν μπορούμε να τον διώξουμε. Αυτό που μπορεί να γίνει στο θέμα της λαθρομετανάστευσης είναι μία βελτίωση. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε λύση. Είναι μία βελτίωση των συνθήκων. Και ποιες είναι οι συνθήκες? Το κέντρο της Αθήνας είναι ένα γκέτο. Η Πάτρα, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές είναι ένα γκέτο. Πού μένουν οι αυτοί οι άνθρωποι? Στον δρόμο. Τι συνθήκες υγιεινής έχουν? Τίποτα. Πώς βγάζουν χρήματα? Ληστεύοντας, εκπορνεύοντας και εκπορνευόμενοι. Ή με δουλειές του ποδαριού, η πιο, ας πούμε, τίμιοι. Απ' τη μια υπάρχει η ματιά του ανθρώπου στον συνάνθρωπο, ο οποίος προφανώς δυστύχησε. Και απ' την άλλη υπάρχει η ευθύνη που έχει μια πολιτική κίνηση να προτείνει κάτι για να μην διαλυθεί η Ελλάδα. Γιατί μας ενδιαφέρει, συμπονούμε τον μετανάστη, αλλά συμπονούμε και τον Έλληνα και θα έλεγα ότι συμπονούμε περισσότερο τον Έλληνα και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Επομένως,
το να συγκεντρωθούν οι μετανάστες σε χώρους στρατόπεδα ή χώρους ελεγχόμενους είναι ένα βήμα, διότι είναι παράνομοι. Δηλαδή μπαίνει κάποιος παράνομος στη χώρα, παράνομα. Δεν έχει χαρτιά, διπλά παράνομος. Εάν εγώ πάω, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία χωρίς χαρτιά και μου κάνει έλεγχο ο αστυνομικός, ο Βούλγαρος, και δεν έχω να του πω ποιος είμαι και δεν μπορώ να αποδείξω πώς μπήκα στη Βουλγαρία, δεν θα μου πει, περάστε σε αυτό το ξενοδοχείο να μείνετε, ας πούμε, έξοδα του βουλγαρικού κράτους. Έτσι δεν είναι. Επομένως, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως παράνομοι, με συνθήκες ζωής που να πληρούν τους όρους υγιεινής, να έχουν μια στέγη, δηλαδή μια τροφή, όσο μπορεί η Ελλάδα να το αντέξει αυτό το πράγμα, γιατί την ίδια στιγμή υπάρχουν άστεγοι Έλληνες και πεινασμένοι Έλληνες, και να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί και οι διεθνείς πλέον συνθήκες απέλασης. Και τι σημαίνει αυτό? Υπογράψαμε με την Τουρκία ένα σύμφωνο επαναπροώθησης. Ξέρετε ότι αν δεν έχει υπογράψει η Ελλάδα σύμφωνο με κάποια χώρα, δεν μπορεί να διώξει κάποιον πίσω. Είναι θέμα διεθνών κανόνων. Υπογράψαμε λοιπόν με την Τουρκία και περί χαρής ο Υπουργός Εξωτερικών που το υπέγραψε, ανακοίνωσε ότι με την Τουρκία υπάρχει αυτό το σύμφωνο, άρα όσοι έρχονται από την Τουρκία θα πηγαίνουν πίσω. Αμδέ, διότι οι Τούρκοι είναι πονηροί. Γνωστό αυτό, χιλιάδες χρόνια. Και όταν κάναμε τις 50.000, ας πούμε, αιτήσεις για να επαναπροωθηθούν, δηλαδή απελαθούν όσοι μετανάστες ήρθαν μέσω Τουρκίας, οι Τούρκοι είπαν, δεν ήρθαν από εμάς, αποδείξτε το. Πώς να αποδείξεις την πορεία κάποιου ο οποίος κινείται εντελώς παράνομα? Πόσες δεχτήκαν από τις 50.000? 500 μόνο. 500. Μα του λένε, τον βρήκαμε, τον συλλάβαμε στον Εύρο. Από πού ήρθε? Δεν ξέρω, ήρθε από την Αφρική, κολύμπησε όλη τη Μεσόγειο, ξεπέζεψε τέλος πάντων, προσάραξε, ας πούμε, στις ακτές της Τράκης και τον βρήκατε στο ναρκοπέδιο στον Εύρο. Αποδείξτε ότι δεν έγινε αυτό. Δηλαδή, το θέμα της μετανάστευσης μπορεί να αντιμετωπιστεί και με μέτρα στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως με μέτρα στο εξωτερικό της Ελλάδας. Φυσικά, θεωρώ απολύτως απαραίτητη την περιφρούρηση των συνόρων, απολύτως απαραίτητη. Το τείχος, δηλαδή, που θα χτιστεί, ελπίζω να είναι αποτελεσματικό και να μην είναι ακόμα ένα σχέδιο, το οποίο ο φράχτης, τέλος πάντων, αυτός δεν είναι τείχος, ο φράχτης, ένα σχέδιο που δεν θα λειτουργήσει. Θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να είχαμε ζητήσει τη βοήθεια της Frontex για να περιπολεί τα σύνορά μας. Νομίζω η έδρα της Frontex είναι στη Δανία, κάπου εκεί πάνω, στο βορρά. Ενδεχομένως προστατεύουν την Ευρώπη από τους πιγκουίνους. Και εάν ασφαλίσουμε τα σύνορά μας και συμφωνήσουμε την επαναδιαπραγμάτευση του Δουβλίνου 2, δηλαδή του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας που λέει ότι αν κάποιος μετανάστης συλλαμβάνεται στην Ιρλανδία, ας πούμε, τον ρωτάνε από πού μπήκες, από την Ελλάδα, τον γυρνάνε πίσω στην Ελλάδα. Και να σταματήσουμε επίσης την εντελώς παράλογη πολιτική του αφήνουμε τα σύνορα ελεύθερα, αλλά δεν τους αφήνουμε να φύγουν, δηλαδή τους πιάνουμε στο λιμάνι της Πάτρας, για να τους δείξουμε ότι εδώ θα μείνετε στην Ελλάδα, θα σας τυραννίσουμε και τελικά δεν θα έρθουν τα ξαδέλφια σας. Είναι σαν τη λογική του Καραγκιόζη, δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό, που λέει θα με χτυπάς, θα εδρώσεις, θα κουραστείς, με τον Μπαρμπαγιώργο τότε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σοβαρότητα σημαίνει, καταρχήν καταγράφουμε τους μετανάστες, βρίσκουμε ποιοι Έλληνες είναι συνεργοί, είτε τους δίνουν σπίτι, είτε συμμετέχουν στα κυκλώματα που τους φέρνουν από τα σύνορα στην Αθήνα, και χτυπάμε το πρόβλημα όσο μπορούμε να το βελτιώσουμε. Φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να το βελτιώσουμε πολύ, εάν δεν γίνει μια διεθνής, ας πούμε, ρύθμιση σε αυτό το πράγμα, κυρίως ευρωπαϊκή, και αποφασίσει η Ευρώπη τους μετανάστες που είναι στα σύνορά της με κάποιο τρόπο να τους αξιοποιήσει. Για τα φτηνά μεροκάματα που έλεγα, βασίζεται στο ότι υπάρχουν δουλειές τις οποίες οι Έλληνες δεν θέλουν να κάνουν. Ακόμα και σήμερα οι άνεργοι θα μπορούσαν να κάνουν δουλειές που ενδεχομένως τους φαίνονται, ξέρω, δεύτερες. Κάποιοι, δεν λέω ότι θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά υπάρχουν δουλειές που θα μπορούσαν να κάνουν οι μετανάστες και, εν πάση περιπτώσει, παντού οι μετανάστες ήταν εργατικό δυναμικό.
Δηλαδή και οι Έλληνες όταν πήγαν στη Γερμανία ή πήγαν στο Βέλγιο, πήγαν στις βιομηχανίες, στα ορυχεία, χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή ως εργατικό, φτηνό εργατικό δυναμικό. Έτσι είναι. Δεν ντρεπόμαστε δηλαδή, να το πούμε αυτό. Έτσι γίνεται. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν και οι μετανάστες να έχουν ορισμένα χρήματα και να τονωθεί, να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία από βιομηχανικές ή αγροτικές ενασχολήσεις. Βεβαίως, έτσι και θα γίνει. Αυτό θα γίνει. Οι άνθρωποι της δημιουργίας, οι οποίοι θα εκτεθούν στην ψήφο του λαού, θα είναι βουλευτές. Δεν θα είναι υπουργοί. Οι υπουργοί θα είναι κάποιοι οι οποίοι θα ασχολούνται με το αντικείμενό τους και όχι το να παίρνουν τηλέφωνα στους εορτάζοντες ή να πηγαίνουν στα μνημόσυνα, το έμαθα και αυτό, στην εκλογική τους περιφέρεια, ή να κάνουν ρουσφέτια τελευταία στιγμής σαν αυτό το κατάπτυστο ρεσιτάλ πελατειακής σχέσης που είδαμε τις τελευταίες μέρες, πράγμα που αποδεικνύει ότι το πελατειακό κράτος είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, Πασόκων, Νεοδημοκρατών και των υπολείπων. Επίσης, κάτι που μας λένε ή μπορεί να σας πούνε, είναι ότι αν ψηφίσουμε δημιουργία ξανά, θα πάει χαμένη η ψήφος μας, γιατί αν δεν μπείτε, είναι σαν να πάει χαμένη. Είναι οι πρώτες εκλογές στην ιστορία που κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Διότι θα ήταν χαμένη, αν αυτός ήθελε να βγει το Πασόκ, ας πούμε, και αισθανόταν ότι θα χάσει την ψήφο, δίνοντάς την στη δημιουργία, και θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Μα ξέρουμε από τώρα ακριβώς το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών. Ούτε το Πασόκ θα έχει αυτοδυναμία, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Άρα θα αναγκαστούν να συγκυβερνήσουν. Επομένως, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι συγκυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας και βάσει του ισχύοντος εκλογικού νόμου, ο οποίος λέει ότι αφαιρούνται οι ψήφοι όσων κομμάτων δεν μπουν στη Βουλή, είναι σαν να ενισχύουν τα δύο κόμματα αν δεν μπούμε. Δηλαδή δεν πάει χαμένη η ψήφος τους. Αν δεν μπούμε στη Βουλή, είναι σαν να ενισχύουν τα δύο κόμματα, αν θέλαν αυτό να κάνουν, έτσι, αν θέλαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Εάν όμως μπούμε, θα είναι μια ρογμή, μια γερή ρογμή στο πελατειακό κράτος, το οποίο θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα καταρρεύσει με τη δική μας δύναμη ή και με τη δική μας δύναμη, αλλά θα καταρρεύσει πάρα πολύ σύντομα. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αλλά σας λέω ότι από τώρα εμείς αυτά που θέλουμε να ισχύσουν για τη διοίκηση τα κάνουμε πράξη. Δηλαδή δεσμευόμαστε να παραιτηθούμε από κάθε δικαίωμα που μπορεί να προκύψει, κάθε συνταξιοδοτικό δικαίωμα που μπορεί να προκύψει από την εκλογή μας. Θεωρούμε αδιανόητο κάποιος να είναι 4 χρόνια βουλευτής, να έχει πληρώσει ελάχιστες γλίσχρες ασφαλιστικές εισφορές και ο ελληνικός λαός να πρέπει να τον συνταξιδοτεί, για τα επόμενα χρόνια της ζωής του. Και ξέρετε βεβαίως ότι αν κάποιος πάνω από 65 εξακολουθεί να είναι βουλευτής, εισπράττει και τη σύνταξη και τον βουλευτικό μισθό. Το ξέρετε αυτό? Ναι. Οι βουλευτές σήμερα που είναι πάνω από 65 ετών εισπράττουν και σύνταξη και βουλευτικό μισθό και ενδεχομένως σύνταξη και από άλλους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους ήταν ασφαλισμένοι, χωρίς βέβαια να εργάζονται. Βεβαίως. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν και δεν ξέρουμε για να πηγαίνουν τα χρήματα στις τσέπες των ημετέρων. Εμείς λοιπόν, ποτέ βουλευτής της δημιουργίας ξανά δεν πρόκειται να πάρει σύνταξη από το βουλευτιλίκι. Γίνεσαι πολιτικός για το μέλλον της χώρας σου, να εξασφαλίσεις το μέλλον της χώρας σου και όχι το δικό σου. Επίσης, παρετούμαστε από πάρα πολλά άλλα προνόμια, όπως είναι η αμοιβή σε επιτροπές. Τι θα πει, ήμουνα στην επιτροπή και αμύφθηκα ειδικά για αυτό, αυτή η δουλειά μου. Δηλαδή, όταν έχουμε μια δουλειά, ας πούμε, σε μια εταιρεία και πάμε στο meeting της εταιρείας, παίρνουμε εξτρά μισθό, εξτρά αμοιβή, επειδή πάμε στο meeting. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Και η κρατική χρηματοδότηση, εάν δοθεί στη δημιουργία, θα είναι στο μισό του μέσου όρου, του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά κόμματα παίρνουν 10 ευρώ περίπου αναψήφο, όταν πολλά ευρωπαϊκά κόμματα παίρνουν 0,7 του ευρώ αναψήφο ή 2 ευρώ αναψήφο. Είμαστε μια χρεοκοπημένη χώρα, μια χώρα που δεν έχει να ζήσει. Τα κόμματα παίρνουν πενταπλάσια περίπου χρηματοδότηση σε σχέση με τα κόμματα της Γερμανίας. Τα έχουν φάει όλα αυτά.
έχουν φεσωθεί για το 2020 και υποχρεώνουν τις τράπεζες, αφού οδήγησαν την αγροτική, που ήταν το εύκολο θύμα, την κατακρεοργούσαν όλοι οι κομματικοί στρατοί, την αγροτική τράπεζα, και την οδήγησαν στο ναυάγιο, βεβαίως εις βάρος των μετόχων των τραπεζών, που οι μέτοχοι είναι άνθρωποι μικρομεσαίοι. Είδαν τη μετοχή της αγροτικής να χάνει το 98% της αξίας της. Αυτό θέλουν να κάνουν τώρα και με τις υπόλοιπες τράπεζες. Και πέρασαν αυτόν τον κατάπτυστο επίσης νόμο, αυτόν τον νόμο της μαφίας, τον νόμο της συμμορίας, για να μπορέσουν να έχουν λεφτουδάκια για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Να μην κάνετε ρε προεκλογική εκστρατεία με αυτά τα λεφτά. Να κάνετε στόμα με στόμα, αν τολμάτε. Αυτός ο νόμος βεβαίως θα τηρηθεί και χρήματα βρεθήκαν. Δηλαδή τα χρήματα μπήκαν στα ταμεία των κομμάτων που είχαν να πληρώσουν τους κομματικούς τους στρατούς ένα σωρό μήνες. Τη στιγμή που ο συνταξιούχος έφτανε στο έσχατο όριο της απόγνωσης και είδαμε σήμερα το πρωί πώς ένας άνθρωπος προτίμησε το θάνατο από την ατίμωση, φτάσαμε πια σε έναν άλλο χορό του ζαλόγου, τα κόμματα βρήκαν χρήματα για να πληρωθούν οι προεκλογικές τους δαπάνες. Και επειδή την ξέρω καλά αυτή την πιάτσα, πρέπει να ξέρετε ότι κανένα κόμμα δεν έχει κόψει παραστατικό. Κανένα. Κανένας πολιτευτής δεν έχει κόψει τιμολόγιο για αυτά που θα τυπώσει. Όταν εμείς ζητήσαμε αυτά να γίνουν όλα νόμιμα, να πληρώσουμε το ΦΠΑ, μας λένε, μα τρελοί είσαστε. Τρελοί είσαστε. Όχι μόνο δεν κόβουν, αλλά παίρνουν μίζα και από τους ανθρώπους του συνδυασμού. Και για τους ανθρώπους του συνδυασμού. Λέει δηλαδή ο Πάντρο Παντρώνε, τέλος πάντων αυτό, ο κομματάρχης, στον τυπογράφο, θα έρθει ένας δικός μου για να τυπώσει τα δικά του. Πόσο κοστίζουν? 3.000, του λέει ο τυπογράφος. Πες του 5. Πες του 5. Και περνάει μετά και παίρνει τη μίζα του. Τα προεκλογικά έξοδα ενός υποψηφίου, ας πούμε, στη Β' Αθηνών, είναι περίπου 400.000 ευρώ το άτομο. Πείτε μου, ποιος χρηματοδοτεί, ποιος δίνει 400.000 ευρώ για να εκλεγεί και τι περιμένει μετά? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.